ταυτόχρονα με τη μάχη που δίνουμε μέσα στη Βουλή ενάντια σε ένα νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό, δίνουμε και τη μάχη στους δρόμους της Αθήνας, στους δρόμους όλης της Ελλάδας, μάχη η οποία πρέπει να συνεχιστεί και από αύριο και τους επόμενους μήνες, γιατί προβλέπεται ένα ζωφερό 2020 γύρω από όλα τα ζητήματα. Αποτελεί πρόκληση για το λαϊκό αίσθημα, όπως επίσης αποτελεί και μεγάλη προσβολή η αγόρευση της κυρίας εισαγγελέα απέναντι στα θύματα, σε όλους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από αυτή τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση.